Φίλοι και φίλες του Άμπολα Sport, καλησπέρα σας. Η εκπομπή σε κάθε γωνιά της Αθήνας με τον Τάσο Ζαφυρίου είναι και πάλι κοντά σας. Σήμερα ήρθαμε στα γραφεία του Πανιώνιου Κεσαριανής και έχουμε τη χαρά να έχουμε μαζί μας έναν άνθρωπο ο οποίος είναι αρκετά χρόνια στο χώρο του ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου της Αθήνας. 40 χρόνια. Ο Ηρακλής Χατζηλιάς, ο οποίος μαζί με τον αδερφό του Νίκο Χατζηλιά ουσιαστικά είναι αυτοί οι δύο άνθρωποι που είναι στον Πανιώνιο Κεσαριανής όλα αυτά τα χρόνια. Ηρακλή, καλησπέρα. Καλησπέρα. Λοιπόν, 40 χρόνια στο χώρο του ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου της Αθήνας, Ηρακλή. Μακάρι να ζήσω να πάω για 120 χρόνια. Αλλά δεν θα προλάβουμε, μου φαίνεται, όπως έχουμε καταντήσει. 40 χρόνια όμως Πανιώνιος Κεσαριανής. Βέβαια. Σαν παράγοντας. Σαν παράγοντας. Πώς είναι όλα αυτά τα χρόνια, ουσιαστικά το Πανιώνιο Κεσαριανής είσαι εσύ και ο αδερφός ο Νίκος. Να συντηρείτε μία ομάδα, ενώ στο οικονομικό κομμάτι που είναι δύσκολα τα πράγματα. Δεν είστε επιχειρηματίες. Όχι βέβαια. Τι είναι αυτό που σας κράτησε η Ηρακλή, έτσι, όλα αυτά τα χρόνια? Η αγάπη για την ομάδα. Περάσανε παράγοντες και άλλοι παράγοντες περάσανε από εδώ, δυστυχώς μετά την κρίση και δικαιολογημένα ένας έφευγε και τι νομίζετε ότι στην ΕΦΣΑ έχουν μείνει? Αν πιάσεις από τους παλιούς, αν έχουν μείνει 5 παράγοντες, και σε κάθε σωματείο είναι 2-3. Άντε, ας πούμε, τα περισσότερα σωματεία από τα 155, 2-3 είναι. Έφοροι είναι, ένας είναι έφορος, ένας ταμείας, ένας πόσες θέσεις έχει. Ένας γενικός αρχηγός, την ίδια δουλειά κάνει, και ένας πρόεδρος. Είναι ο πρόεδρος δηλαδή, και όλοι οι άλλοι, ένας, όλα τα υπόλοιπα. Παρά τα προβλήματα, αξίζει να είναι κάποιος στο χώρο, να ασχολείται? Αξίζει, δεν αξίζει, εμείς το αισθάνομαστε σαν υποχρέωση τώρα πια. Η ομάδα είναι παιδί μας. Έχετε ποτέ τσακωθεί με τον Νίκο για την ομάδα, έτσι? Βέβαια, και με την γυναίκα σου τσακώνησε και με τον Νίκο έχω τσακωθεί, εντάξει. Αλλά από εκεί και πέρα όμως πρόκειται να συμφέρουν τις ομάδες. Θα κάνει ο ένας πίσω, θα κάνει ο άλλος πίσω, άλλωστε τι έχουμε να χωρίσουμε? Για να τσακώσουμε έναν άνθρωπο πρέπει να έχει κάτι να χωρίσεις. Εμείς το μόνο που έχουμε είναι η αγάπη μας για την ομάδα. Και πώς είναι όλο αυτό το χρονικό διάστημα με την αγωνιστική απραξία, Ηρακλή, εσύ που έχεις συνηθίσει να είσαι κάθε μέρα στην προπόνηση, πώς νιώθεις, πώς αισθάνεσαι? Αρχίζω και συχαίνομαι το ποδόσφαιρο. Δηλαδή, συχαίνομαι, όχι, μου φεύγει σιγά, δεν ήταν μόνο το φετινό, ήταν και το περσινό που ξανασταμάτησα. Αλλά τέλος πάντων το περσινό, με την τύχη, με το ένα, με το άλλο, ανεβήκαμε κατηγορία, περάσαμε. Και μόλις πάμε να ξαναρχίσουμε, έξοδα κάναμε για να ξαναστήσουμε την ομάδα και πάλι διακοπή. Θα μου πεις, δεν έπρεπε να διακοπεί. Προέχει πάντα υγεία. Και εγώ είμαι της άποψης, και το έλεγα από τότε που διακοπή, να μην ξαναξεκινήσει φέτος. Άστο καλύτερα να ξεκινήσει του χρόνου. Γιατί δεν μας προσφέρει τίποτα. Τι να μας προσφέρει? Άρα σήμερα είναι Κυριακή 28 Φεβρουαρίου. Ευχαριστώ. Πιστεύεις ότι θα έχουμε? Εγώ δεν πιστεύω ότι θα συνεχίσει το πρωτάθλημα. Εγώ πιστεύω ότι το πρωτάθλημα θα ξεκινήσει του χρόνου. Τώρα, πώς θα ξεκινήσει του χρόνου? Θα συνεχιστεί του χρόνου? Θα ξανακάνουν πάλι κλήρωση? Θα ξαναλλάξουν οι ομάδες? Θα ξεκινήσουμε από την αρχή? Αυτά τα ξέρει η Ένωση. Εμείς τι να ξέρουμε? Πάντως εμείς όπως και να γίνει, έτσι και ζούμε. Εδώ θα είμαστε. Πάντως έχετε καταφέρει εσύ και ο αδερφός ο Νίκος να έχετε ένα ανταγωνιστικό σύνολο, ένα πολύ καλό ρόστερ, δυνατό ρόστερ, με έμπειρα παιδιά, ναι. Όπου την περσινή αγωνιστική χρονιά πετύχατε την άνοδο και φέτος ως νεοφώτιστη στη Β' κατηγορία ήσασταν πάρα πολύ ανταγωνιστικοί, ήσασταν από τις εκπλήξεις του πρωταθλήματος στον όμιλο που είσαστε. Για μας δεν είναι έκπληξη. Αλλά εμείς ξέρουμε και πατάμε ένα σκαλοπάτι. Εμείς ξεκινήσαμε φέτος για να σωθούμε. Αυτό είναι. Πρώτα σώνεσαι και μετά κάνεις όλα τα άλλα. Γιατί
πόσα χρόνια πηγαίναμε, συνέχεια κάθε χρόνο διεκδικούσαμε και κάθε χρόνο με ένα μακούσα. Σωστά, ναι. Αυτά είναι τα πράγματα. Τώρα εκείνο που θέλω να σου πω, μια που μας έφερε η συζήτηση, θέλω να ρωτήσω, ας πούμε, εμείς πήραμε κάποιους παίχτες πέρυσι, οι οποίοι ήταν στο όριο ηλικίας. Σε ποιους αναφέρεσαι, Ηρακλή? Στο Μαστρογιάννη, στο Χαρικιόπουλο, αυτοί δεν παίξανε καθόλου τα παιδιά. Πώς θα παίξαμε, έξι παιχνίδια. Δεν παίξανε καθόλου. Τι θα γίνει του χρόνου αυτά τα παιδιά τώρα, δηλαδή. Δηλαδή, αυτά τα παιδιά, λόγω ηλικίας, δεν μπορούν να παίξουν. Όχι, δεν μπορούν να παίξουν. Είναι στους 83 άριδες. Ναι, δεν μπορούν να παίξουν του χρόνου. Βάσει αυτό που υπάρχει. Και δεν είναι μόνο αυτό, είναι και μικροί. Εμείς πήραμε 4 μικρούς για να μπορούμε να σωθούμε, γι' αυτό κάναμε και τις μεταγραφές, που αυτοί γίνονται μεγάλοι αυτομάτως. Εγώ του χρόνου δηλαδή πρέπει να ξαναβρω καινούριους μικρούς για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε. Όλα αυτά πρέπει να τα καταλάβουν, εγώ τα λέω περισσότερο, μήπως κάποιος από την ΕΦΣΑ, ξέρω εγώ, κάποιος από την Ένωση, κάποιος θα ακούσει. Είναι προβλήματα. Η άποψή μας είναι, αυτό το πρωτάθλημα δεν θα διεξαχθεί, να αφήσουν άλλη μια χρονιά, θα μου πεις από την ΕΠΣΑ, μπορεί να είναι και από την ΕΠΟ αυτό. Έστω. Την ποδοσφαιρική ομοσπονδία. Πρέπει όμως να το δει και να το καταλάβει. Γιατί δεν είναι μόνο Πανιόνιος. Είναι πολλά σωματεία που έχουν επενδύσει το καθένα για τον λόγο του. Άλλος για να σωθεί, άλλος για να ανέβει. Τι θα κάνουμε εμείς πάλι του χρόνου. Και όσο... στο κάτω-κάτω είναι μεγάλη πάλι, το βγάζουν. Οι μικροί, εγώ που έχω 4.000 ή 1.000 τώρα, που είναι βασικοί και παίζουν και τα 90 λεπτά, τι θα κάνω εγώ αυτούς του χρόνου. Πρέπει να βρω τον τρόπο να βρω πάλι μικρούς, οι οποίοι να έχουν και την αξία αυτών που πήραμε. Άρα η διοίκηση της ΕΠΣΑ θα πρέπει να δει αυτό το θέμα που θύμισες. Η ΕΠΣΑ μπορεί να το δει, αλλά νομίζω ότι δεν περνάει από τα χέρια της ΕΠΣΑ. Αυτό πρέπει, όχι η ΕΠΣΑ, όλες οι ενώσεις, δεν ξέρω. Στην Αθήνα δεν ξέρω. Η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία. Εγώ μιλάω για την Αθήνα, γιατί δεν ξέρω. Σε άλλες ενώσεις μπορεί να παίρνουμε τα 42 και τα 45. Εγώ μιλάω για την Ένωση της Αθήνας. Ότι πρέπει να αφήσουν σαν μη γενόμενο το πρωτάθλημα. Αφού μη γενόμενο είναι, πρέπει να αφήσουν και του χρόνου και οι μεγάλοι να παίξουν. Έτσι, για ένα χρόνο και τους μικρούς να τους έχουμε κι εμείς. Θα μου πεις, δεν θα βρούμε μικρούς, θα βρούμε. Αλλά δεν είναι και εύκολο. Ήδη ανεβάζουμε τις ακαδημίες. Πάλι του χρόνου θα ξεκινήσουμε για να σωθούμε. Όσον αφορά το οικονομικό κομμάτι, θα πρέπει η διοίκηση της ΕΠΣΑ να βοηθήσει και τα σωματεία. Άμα μπορεί, ήδη η ΕΠΣΑ μας έδωσε ένα ποσό. Έχετε πάρει την αθλητική αναγνώριση, έχετε κάνει την εγγραφή στο Μητρό της Οπαλλήλου της Ελλάδας. Όλα. Η ΕΦΣΑ ήδη μας τα πήραμε, ένα πεντακουσάρικο που μας έδωσε. Θα μου πεις ότι ένα πεντακουσάρικο καλό είναι. Όπως και να είναι, καλό είναι. Και τα λεφτά από την Γενική Γραμματεία ακόμα τα περιμένουμε. Δεν τα έχουν βάλει. Θα μου πεις αυτά χειριζόμαστε. Τα λεφτά δεν είναι τίποτα. Όταν εμείς η μισθοδοσία του μήνα ένα αεραστηνικό σωματείο από 2-3 ανθρώπους θέλει 1.500 πάει για έξοδα του μήνα, πώς να βγει. Και θα σου πω, μου είναι συνταξιούχος, δεν είναι κανένας. Αυτός τι θα τάσει, το σπίτι του ή την ομάδα. Καταλαβαίνετε ότι όλα αυτά τα χρήματα με ζητιανιά και με πόνο. Ηρακλή, τι σημαίνει για σένα Πανιόνιος Κεσαριανής? Να σου πω ένα πράγμα. Αν μου κολλά κανείς μας τον Πανιόνιο και Σαριανής, τώρα θα πάρει σύνταξη εδώ και 20 χρόνια. Αυτό σημαίνει. Τώρα, όσον αφορά τα αεραστεχνικά πρωταθλήματα της ΕΠΣΑ, η εικόνα των πρωταθλημάτων, εσύ που είσαι τόσα χρόνια στα γήπεδα, στον χώρο, είσαι ευχαριστημένος από τη διοίκηση της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Αθηνών, είναι κάτι που πρέπει να βελτιώσει? Εγώ πιστεύω ότι μπορεί. Κάνει. Αν μπορεί κάποια να βελτιώσει. Είναι κάτι που σε ενοχλεί εσένα, Ηρακλή? Εμένα δεν με ενοχλεί. Εκείνο που είχα παράπονο εγώ τόσα χρόνια, είχα τη διαιτησία. Τώρα
Η έψα τρέει, η ένωση τρέει, δεν ξέρω. Τα τελευταία χρόνια βέβαια είναι κατά πολύ βελτιωμένη. Τα νέα παιδιά που έχουν μπει στη διαιτησία μπορεί να κάνουν ένα λάθος, αλλά εγώ αυτά τα λάθη τα θεωρώ λάθη. Όχι και εμένα. Γιατί έχω ζήσει καταστάσεις τραγικές πριν μια 15 χρόνια. Τραγικές. Συναλλαγές στα ίσια. Τώρα δεν το βλέπω αυτό το πράγμα και πράγματι θέλω να δώσω συγχαρητήρια στους διαιτητές γιατί κάνουν αυτό που μπορούν, αυτό που βλέπουν. Λάθη θα κάνει, εγώ δεν κάνω λάθη, εσύ δεν κάνεις λάθη, όλοι λάθη κάνουμε. Εσκεμμένα να μην κάνουμε. Τώρα, η συνεργασία σας και φέτος και πέρσι με τον είχατε προπονητή τον Κώστα τον Ρούμπο. Ναι, και τον αδερφό του στα γυμναστή. Ανδρέα Ρούμπο. Είστε ευχαριστημένοι ως διοίκηση. Βέβαια είμαστε ευχαριστημένοι. Άλλωστε εμείς να ξέρεις, εύκολα προπονητή δεν αλλάζουμε. Άμα θα. Τόσα χρόνια που είμαι εγώ, αλλά τα διαστήματα ξέρεις ότι ο προηγούμενος προπονητής, ο Πρασάς, συνολικά να έχει 20 χρόνια στον Πανιόνιο προπονητή. Με διακοπές. Εμείς δεν θεωρούμε ότι φταίει πάντα ο προπονητής. Του προπονητή πιστεύω ότι του δίνεις, ότι του προσφέρεις, το κάνει. Πώς αν είναι κάποιος, και να πω. Αλλά δεν νομίζω. Πολύ ευχαριστημένοι. Γιατί να μην είμαστε ευχαριστημένοι. Η ομάδα ανέβηκε, η ομάδα μέχρι τώρα που διακόπησε το πρωτάθλημα είχε μισοσωθεί. Τι άλλο. Πώς είδες τον όμιλο στον οποίο μετήχατε φέτος, Ηρακλή, μέχρι τη διακοπή του πρωταθλήματος. Ποιες άλλες ομάδες ξεχώρισες. Είναι πολλές ομάδες. 6-7 ομάδες που φαίνονται από την αρχή ότι θα διεκδικήσουν. Όπως είναι η Τερψιθέα, όπως είναι ο Γυμναστικός Σύλλογος και Σαριανής, δεν θυμάμαι και τις άλλες ομάδες ποιες είναι. Από τις ομάδες που αντιμετωπίσατε στο πρωτάθλημα φέτος μέχρι τη διακοπή, ποια ήταν η καλύτερη ομάδα, η ομάδα που σας δυσκόλεψε περισσότερο. Εγώ ήταν η ομάδα που μας δυσκόλεψε ήταν η Αστούπολη. Ήταν καλή ομάδα. Όπως επίσης δεν ξέρω και τη θέση του Κυριακού και ο Κυριακός έχει καλή ομάδα. Αλλά η Αστούπολη εδώ μας δυσκόλεψε. Είναι καλή ομάδα και πιστεύω ότι αυτοί είναι μέλες να διεκδικήσουν την ανώτη. Βέβαια είναι η Τερψιθέα. Θα πάμε αυτά. Τώρα με τόσο καιρό που έχω ασχοληθεί με το ποδόσφαιρο, έχω ξεχάσει τι ήταν. Θα ήθελε, Ηρακλή, να ευχαριστήσει κάποιου ανθρώπου οι οποίοι σα έχουν στηρίξει οικονομικά. Εντάξει, όσοι μπορούν οι άνθρωποι εδώ μα στηρίζουν. Από αυτό που έχουν. Αλλά συγκεκριμένα θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Καρακούση, ο οποίο για αυτό βοηθάει πάρα πολύ την ομάδα οικονομικά. Η Δημοτική Αρχή και Σαριανής. Η Δημοτική Αρχή, ξεχάσε τι. Δεν υπάρχει η Δημοτική Αρχή. Δεν ασχολείται καθόλου με το ποδόσφαιρο. Όχι να μας βοηθήσει. Δεν είναι να μας βοηθήσει οικονομικά, γιατί ξέρουμε και οι Δήμοι έχουν τα εξοδά τους και το ένα και το άλλο. Στους αγωνιστικούς χώρους μας ενδιαφέρει. Να βελτιώσουν, να μην παίρνουμε στα πολιτεία και αλλάζουμε στην προπόνηση. Η μία ομάδα μπαίνει, η άλλη βγαίνει να αλλάζουμε αλλιώς άλλη αποδοχή για να κάνουμε προπόνηση. Αυτά θέλουμε. Χρήματα δεν κόβει χρήματα και ο Δήμος. Ο Δήμος μπορεί να προσπαθήσει να μας έχει καθαρά τα πολιτήρια, να είναι καλό το γήπεδο, τα γήπεδα μάλλον γιατί είναι και το άλλο γήπεδο, να είναι το βοηθητικό που έχουμε που είναι καλό αλλά το έχουμε αφήσει. Όλα αυτά τα χρόνια που ασχολείσαι με την ομάδα, υπήρξαν κάποιες στιγμές που απογοητεύτηκες, στεναχωρήθηκες, ήθελες να πεις τα παρατάω και φεύγω. Πολλές φορές στενοχωρέθηκα, πολλές μπορεί να το σκέφτηκα, αλλά σε 3 λεπτά μετά από την ώρα που το σκέφτηκα, αναθεώρησα την άποψή μου. Και ποια ήταν η καλύτερη στιγμή, ας πούμε, της ομάδας που την πανηγύρισες έντονα. Η καλύτερη στιγμή ήταν το 1999, περίοδος 96-97, που είχαμε τις καλύτερες ομάδες και από τις πρώτες κατηγορίες. Ανεβήκαμε κατηγορία, ανεβήκαμε στη β' κατηγορία και φτάνουμε στο σημείο τότε που λέγαμε για τους διαιτητές. Τότε ποιος ήταν προπονητής στην ομάδα? Ο Πρασάς. Ο Παναγιώτης ο Πρασάς. Παίξαμε όλη την κατηγορία μας, όλο το πρωτάθλημα πρώτη στη β' κατηγορία.
να μην πω και. Δηλαδή πηγαίνατε για άνοδο στην Α κατηγορία. Τέσσερα παιχνίδια πριν τελειώσει, είμαστε τέσσερις βαθμούς μπροστά στην Β' κατηγορία. Και σε ένα παιχνίδι. Δεν θα πω ονόματα γιατί δεν χρειάζεται. Και σε ένα παιχνίδι στον Οροπό μας απόβαλε τρεις παίχτες. Παίζαμε 180 λεπτά. Είχε νυχτώσει. Και θέλω να μπαίνει ο διαιτητής. Η άλλη ομάδα Οροπός έλεγε παιδιά τελείωσε. Πρέπει να φύγουμε. Αδιάφοροι άλλοι. Μας απόβαλε και μας έγραψε κι άλλους 8 στο φιλαγόνους. Δηλαδή μια εντεκάδα. Πήγαμε να παίξουμε την άλλη Κυριακή. Όταν σου λείπει ο σκελετός όρος. Υπήρχε άνθρωπος που μου είπε ή δένεις ένα 800, επιταγή 31 έξω ή αλλιώς δεν ανέβαινες. Λέω δεν έχω αδερφή μου, πώς θα βρω ένα άνθρωπος. Τι είμαι. Δεν μου λέει δεν θα ανέβεις. Λέω ευχαριστώ πολύ. Δεν ανέβω. Λοιπόν, είναι πράγματα, γι' αυτό σου λέω ότι η διαιτησία είναι πολύ βελτιωμένη. Και γενικά τα παιδιά και μορφωμένα τα παιδιά, καταρχήν είναι μορφωμένα τα παιδιά. Μιλάνε. Δεν είναι. Ποιες γίνονταν τότε ζούσε λέει ο διαιτητής. Πόσες φορές πήγαμε πάνω από αυτό. Αλλά πού να τα ξέρει και πού να τα θυμάται αυτά. Στο γήπεδο, στους εντός έδρας αγώνες, σε κανονικές συνθήκες, όχι τώρα που απαγορεύεται να έρχονται οι φύλαθλοι, έρχεται κόσμος να δει τον μπάνιο της Αρινής, κόβεται εισιτήρια, δηλαδή βγαίνουν τα λειτουργικά έξοδα των αγώνων. Τα λειτουργικά έξοδα δεν βγαίνουν. Εκτός είναι παιχνίδια, πέρσι δεν βγαίνανε. Τώρα στη Β' κατηγορία, όταν επιτρεπόταν να παίξουμε με κόσμο, θα πλησιάζαμε. Γιατί ήταν και άλλες ομάδες, ήταν δυνατότερες οι ομάδες. Ερχόντουσαν και ουδέτεροι, ενώ ξέρεις η τρίτη κατηγορία είναι μπούρκος. Ερχόταν κι άλλος κόσμος, δηλαδή από τον αντίπαλο, τα πλησιάζαμε. Τώρα ήθελα και το δικό σου σχόλιο Ηρακλή. Το Μάρτιο έχουμε εκλογές στην ΕΠΣΑ. Με το καλό να έχουμε εκλογές. Είστε ως Πανιώνιος Χρυσανίνης ευχαριστημένοι από το... Μέχρι στιγμής. Έργο της διοίκησης, αυτά που έχει. Αυτά που μπορεί, εγώ πιστεύω. Κοίταξε να δεις, εγώ δεν πιστεύω ότι κάποιος μπορεί να κάνει θαύματα. Εκείνο που πιστεύω εγώ είναι να μπορεί να κάνει αυτό που μπορεί. Αυτό με ενδιαφέρει εμένα. Να είναι σωστή η διαιτησία, να πηγαίνουμε στα γήπεδα να φροντίζει με τους Δήμους, με αυτοί που έχουν ιδιόκτητα γήπεδα, να φροντίζει να πηγαίνουμε να αλλάζουμε σαν άνθρωποι και να μην αλλάζουμε. Εδώ αλλάζουμε. Έξω, στα αποδυτήρια πέρυσι. Γιατί δεν χωράγαμε όλοι. Και γιατί ήταν η άλλη ομάδα πριν, και είχε καθυστερήσει λίγο το παιχνίδι, και μπαίναμε μέσα και δεν μπορούσαμε να σταθούμε. Αυτά θέλουμε. Άλλωστε ερασιτέχνες είμαστε. Τι να ζητήσουμε. Αν μπορεί, ό,τι μπορεί να βοηθήσει. Η πολιτεία πρέπει να βοηθήσει. Τώρα ήθελα κλείνοντας. Το δικό σου μήνυμα, το μήνυμα του Ηρακλή Χατζηλιά, του Πανιώνιου Κεσαριανής, σε όλους όσους ασχολούνται με το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο της Αθήνας. Να έχουν υγεία, δεν πειράζει, ας περιμένουμε ακόμα 6 μήνες, 7 μήνες, να φτάσουμε του χρόνου και αν έχουμε υγεία μέχρι τότε, πιστεύω ότι κάτι θα γίνει. Τι άλλο να κάνουμε, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα άλλο. Πρώτα υγεία των ποδοσφαιριστών, η υγεία των παιδιών. Εμείς δεν έχουμε τα οικονομικά αυτά να παίζουμε και να τους πάρουμε τεστ το ένα, το άλλο. Πώς, αυτά θέλουν χρήματα. Οι παίκτες με τους οποίους μιλάς, τι σου λένε τα παιδιά. Θέλουν να ξεκινήσουν τις προπονήσεις. Τα παιδιά θέλουν τα παιδιά, τα παιδιά δεν το καταλαβαίνουν. Τα παιδιά θέλουν να ξεκινήσουν. Γιατί θέλουν να παίξουν μπάλα. Αλλά πώς θα πάρω εγώ λέω τώρα ότι θα μου πεις. Και τώρα ένα παιδί μπορεί να κολλήσει έξω. Ναι, αλλά δεν έχω την ευθύνη εγώ. Για φαντάσου δηλαδή να κολλήσει ένα παιδί, κόλλησε στο γήπεδο. Και κόλλησε κι άλλο ένα και κόλλησε κι άλλο δύο. Αν πεις είναι μικρή, μπορεί να γρήγορα να γιαθούν. Αλλά πώς οι τύψεις, εγώ έχω ζυμωθεί με στη μεγάλη ομάδα. Τα παιδιά, τα βλέπω σαν παιδιά μου. Ούτε στους γονείς τους θέλω να μεταφέρω ευθύνη της ομάδας και θα πάει στο σπίτι τους.
Θα πάνε με τη μάνα τους, θα πάνε με τον πατέρα τους, με πιο μεγάλη, θα πάνε με τη γιαγιά τους. Τι γίνεται. Τουλάχιστον να μην έχει το σωματείο την ευθύνη αυτή. Ρακλή, να σε ευχαριστήσω. Υγεία πάνω απ' όλα. Και εγώ θα σε ευχαριστήσω. Και εύχομαι να είσαι εδώ, ακόμα να, κοντά στον Πανιόνιο. Να είμαι υγιής, θέλω, όπως θέλουν να είναι και όλοι οι άλλοι παράγοντες. Και να είμαστε παράγοντες. Και είναι και ορισμένοι που δεν σκέφτονται τον άλλον, την άλλη ομάδα. Κλείνοντας, υπάρχουν νέοι παράγοντες στον χώρο. Δεν νομίζω. Που να... Δεν νομίζω, σου είπα και τις αρχές, σε κάθε σωματείο, τα περισσότερα σωματεία βέβαια, είναι διότι παλεύουν και είναι παλιοί. Άμα σταματήσουν κι αυτοί, τέρμα. Σε τι θα γίνει, να σου το υπογράψω, τι θα γίνει. Θα έρχονται οι ιδιώτες να παίρνουν την ομάδα και να οικονομάνε. Αυτό θα γίνει. Και στο λέω τώρα, μακάρι να ζούμε μετά από 2-3 χρόνια και θα δεις, ήδη έχουν αρχίσει. Παίρνουν τις ομάδες, παίρνουν τα παιδάκια, έρχονται εδώ, επενδύουν νερό, έχουν τις ακαδημίες. Όλο το πράγμα είναι το μπήκε εκεί, δεν... Καλά, δεν σου έχει πει κανένας άλλος, εγώ στο λέω. Αφού τα ξέρεις, περιμένουν οι επαγγελματίες να έρθουν εδώ πέρα. Πανιόνιος και όπως άλλα, όλα τα σωματεία της Κεσαριανής είναι γωνιακό σωματείο. Έχουν δύο γήπεδα με χορτάρι, έχουν βοηθητικό. Που άλλο δήμος δεν έχει τόσα. Γι' αυτό κάνουμε αφορά φωνάζουν, παραπονιόμαστε. Λέω, παιδιά, μην φωνάζετε, είμαστε και προνομιούχοι. Για πήγαινε να πούμε σε άλλα γήπεδα να δεις τι γίνεται. Φυσικώς, αυτό είναι και γράφω. Στο λέω εδώ, μας τα δω, θα έλα μου πεις. Ευχαριστώ πολύ, Ηρακλή. Και εγώ ευχαριστώ πολύ και... Υγεία να έχεις και εσύ και να κάνεις και τη δουλειά σου. Και πάντα επιτυχίες στον Πανιόνιο Κεσαριανής. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.